Ανεπές, ο νικητής του Masterchef 4. Στα δύο. Ο μεγάλος νικητής. Κασαλίτης. Ο έρωτας αλήτης. Ο Φούτμαν είναι μαζί μας. Όχι, όχι εσύ. Μαζί, μαζί. Μαζί, μαζί. Ένα, δύο, τρία. Αυτά είναι. Καλώς όρισες. Εμείς τι κάνουμε, Σταύρο. Και επίσημα, γιατί έχουμε μιλήσει, σε έχουμε χαιρετήσει, αλλά επίσημα τώρα καλώς όρισες, καλώς ήρθες. Εσύ καλώς τι κάνεις. Μπράβο και συγχαρητήρια. Εσύ, είσαι τόσο cool πάντα, έτσι, έτσι πολύ χαλαρός και τέτοια. Χαλαρός ήμουν μέχρι που ήμουν μέσα και νόμιζα ήταν όνειρο, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι είμαστε και live, είμαστε και εδώ, έχει τελειώσει όλο αυτό. Είσαι ευτυχισμένος είμαι. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Έχω να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον μου, για τα, όλα αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω. Εσύ είπα όχι μέχρι τις 12 Ιουλίου σοβαρές αποφάσεις, να μην πάρω. Θα το κρατήσω, να το ακούω. Να το ακούσεις. Τώρα... Αλλά όποιος βιάζεται σκοντάφτη, είμαι ναι. άρα με υπομονή. Θα γίνει ένας μικρός πανικός από προτάσεις, από ιδέες, από πράγματα που θα θέλεις να κάνεις μετά από αυτό το μεγάλο τίτλο. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, θέλει λίγο προσοχή και σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι η λέξη κλειδί για όλο αυτό είναι η ηρεμία. Άμα έχεις ηρεμία, καθαρό μυαλό και εκεί που βάζεις την υπογραφή σου, που λέμε δεν θα πω τα υπόλοιπα, να μην τα είναι με στόμφο και με σιγουριά, θα έχεις ένα πολύ ωραίο μέλλον μπροστά σου. Αυτά είναι τα γυαλιά. Αυτά είναι τα γυαλιά, είναι καινούργια. Τα αγόρασα για εσάς. Σταμάτα, δεν αντέχω. Είναι τα... Ο Βαρθαλίτης πληρώνει για το κούκου. Πλήρωσε για κούκου, Βαρθαλίτη. Χορηγούλη, έψαχνα τελικά τα πλήρωσε ο Βαρθαλίτης. Είναι για την επόμενη μέρα. Χαλάλη σας. Είναι the day after για αυτά τα γυαλιά. Είναι ωραία. Σου πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Σου πάνε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πούμε πολλά πράγματα. Πάμε λίγο πίσω όμως τώρα. Πάμε λίγο 4-5 μήνες πίσω, που ήταν η πρώτη φορά που σε βλέπαμε, η πρώτη φορά που σε γνωρίσαμε. Που είναι, όπως βλέπεις, αν θες κοιτάς εκεί απέναντι, για να σε απολαμβάνουν και οι θεατές μας. Είναι η οντισιόν σου, είναι αυτή η πολύ συζητημένη πια οντισιόν. Με το ίδιο μπλουζάκι, απλώς σε μαύρο. Απλώς ναι. Και καλά έκανε. Και είναι το μικρόφωνο που πάλι θα με, ο κύριος Κοντζάς θα το βλέπει και θα με κοροϊδεύει πάλι. Αχ, Παναγία μου. Και θέλουμε να μας πεις πώς ένιωθες, ποιες ήταν οι σκέψεις σου, τι ήταν αυτό που σκεφτόσουν πιο έντονα εκείνη την ημέρα. Και ότι, όχι ότι ήσουν 8 κιλά πιο αδύνατος. Όχι αυτό. Τα κιλά είναι αριθμοί. Έτσι. Το θέμα που μετράει είναι η καρδιά. Για να το ξέρετε, να το κρατήσετε. Αυτό είναι Βαρθαλίτης Σταύρου 2020 μετά Χριστού. Έτσι. Εντάξει, τέλειο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ έντονη στιγμή. Στην οντισιόν τη θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι αυτά τα λόγια, τα σκληρά. Το είπα και χθες στον τελικό από τον κύριο Κοντζά. Ένιωθα ότι με πατάγει στο λαιμό και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Αλλά κατάλαβα μέσα μου ότι κάποια στιγμή θα το διαψεύσω για όλο αυτό. Γιατί κατάλαβα ότι είναι μια εικόνα, όπως πολλοί με έχουν κρίνει για την εικόνα μου. Κακός ή καλός, ο κόσμος το κάνει αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλοι. Άρα άφησα να μιλήσει, να τα ακούσω αυτά που έχει να πει για μένα και ήθελα με τις πράξεις μετά να το αλλάξει τη γνώμη. Όπως και πιστεύω να σου το κατάλαβα. Ναι, παιδάκι μου. Εκείνη την ώρα που είπες αυτή την καταπληκτική ατάκα, το οποίο θα ξεχάσει κανείς, για την μαγειρική ωριμότητα που ψάχνεις. Αυτό το είπες θέλοντας να κάνεις εντύπωση ή ήταν κάτι που σου ήρθε εκείνη την ώρα επίσης ουρανοκατέβατο. Ή το πίστευες. Τι. Σίγουρα το πίστευα. Έχεις ετοιμάσει, ρε παιδί μου. Κατά ψέματα το πίστευα, το λέω γενικά στη ζωή μου για άλλες συνθήκες και για άλλες καταστάσεις. Αλλά πιστεύω ότι κόλλαγε πάρα πολύ γιατί είναι ένας πολύ ωραίος λόγος για να μπει σε ένα παιχνίδι. Ώστε επειδή είμαι 24, μπήκα μέσα να δείξω τι είμαι, αλλά όντως δεν έχω κατασταλάξει. Ούτε μαγειρικά, ούτε σαν άνθρωπο. Λάθο με ακόμα. Γι' αυτό το λόγο το είπα και εκεί, γιατί πιστεύω ότι θα κολούσε πάρα πολύ καλά και από ότι τα προβληματίστηκαν. Δεν περίμενα από μια τέτοια εικόνα. Ήταν λίγο αντικρουόμενα στοιχεία, αλλά όλα καλά. Το πρωί που βλέπαμε τη Μανούλα, με την οποία εγώ έριξα δακρυκόρο. Όλοι συγκινηθήκαμε πολύ. Ίδια, είμαι και ειλικρινής. Σε όλα. Μοιάζεται. Είπε ότι σου είπε να πας και να το πάρεις και να έρθεις. Εσύ όταν πέρασες αυτή την οντισιόν, πίστευες ότι θα φτάσει στον τελικό, με αυτά που έχεις ακούσει εκείνη την ώρα, παρόλο που είχες πάρει την ποδιά. Εντάξει, ποτέ, πάντα σε ένα διαγωνισμό δεν παίρνει για να βγει δεύτερο ή πέμπτο ή δέκατο, το έχω ξαναπεί. Σωστό. Παίρνει για να το πάρει. Απλά πρέπει να δει με ποιου έχει να κάνει. Δηλαδή, αν δω ποιου έχω να συναγωνιστώ, δηλαδή ο Σταύρη είναι μια άλλη περίπτωση που έλεγε θα κερδίσω, φέρε μου εδώ πέρα και 17 αστέρια Μισελέν. Δεν έχει θέμα. Εγώ είμαι διαφορετικό χαρακτήρα, το κρατάω μέσα μου και με τι πράξει μου σιγά σιγά, βλέποντα με ποιου έχω να κάνω, κάποιοι σπάνε. Κάποιοι είναι τρομεροί μαγείρε και στο πέρα του χρόνου αρχίζουν να γίνονται ευάλωτοι. Εκείνο ο Ηλίας, το πιστεύω το είπε και ο ίδιος, ότι κάποια στιγμή έπεσε πάρα πολύ ψυχολογικά, δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό. Τον Ηλία τον είχες, για να νομίζω ότι πιο πολύ δεν έχεις χρησιμοποιήσει άλλο παίχτη για να τη λες στο Σταυρί,
με τον Ηλία, ειδικά εχθές τον είδαμε, σε είδαμε να του λες, του σταυρεί συνέχεια. Και για πες τώρα, άμα ήταν εδώ ο Ηλίας, και για πες αυτό με τον Ηλία. Η αλήθεια είναι επειδή πρόλαβα και είδα τη φάση αυτή που κάναμε και το μπέλο με τη Μαρία. Άλλο αυτό. Εξαιρετικό. Άλλο αυτό, μας έλειπε ένα βιβλίο, κάτι ακούσαμε, εξαιρετικό. Όλα καλά. Το μετένιωσα η αλήθεια είναι, γιατί έχω πει ο Ηλίας είναι πολύ καλός μαγείρας. Σαν άνθρωπος δεν θα μου κάνει και ούτε πρόκειται ποτέ να μου κάνει. Για πολλούς λόγους δεν είναι τη παρούση, δεν είναι. Τι μετένιωσες? Μετένιωσα που το συζητήσαμε αυτό τη μέρα του τελικού. Γιατί? Δεν έπρεπε. Δεν υπήρχε λόγος να αναφερθούμε στον τελικό που είναι μια στιγμή του Σταυρή και του Βαρθαλίτη. Ναι. Να πούμε το όνομά του Καν του Ηλία. Δηλαδή δεν υπήρχε εκεί. Καλά, έτσι, το αναφέραμε, ήταν κομμάτι του παιχνιδιού, αναπόσπαστο. Μα έτσι όπως το κάνατε, εγώ το κατάλαβα, το κάνατε με πολύ χιούμορ και με πολύ πρακτική διάθεση. Εγώ. Ναι. Το Σταυρή ρωτά αύριο. Το Σταυρή ρωτά αύριο. Που είχε αποσυντονιστεί ήδη με το που είπα το ή στο ή τελείωσε. Ήταν λίγο κάπω μαγικό. Λόκο κατευθείαν έτσι. Αυτό καταλάβω. Εσένα, ποιο όνομα από αυτού του παίκτε του Masterchef, αν στο αναφέρανε την ώρα του τελικού, θα σε έπιανε το ίδιο όπω με το Σταυρή και τον Ηλία? Κανένα. Τίποτα. Δεν σε άγγιξε ένα κανένα αγόρι μου, Πάει καλό να έχω. Με μέτρο από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να μπούμε σε μια φόρμα. Δεν με επηρεάσει ποτέ κανείς. Ήσουν... Το μυαλό μου ήταν πολύ, πολύ προσιλωμένο όλο αυτό και δεν θα επηρεαζόμουν για κανένα λόγο. Ήσουν από τους παίχτες που κατά κοινή ομολογία, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, είπανε, ακόμα και χτες στις προβλέψεις τους, είπανε ότι ήσουν πάντα πολύ σταθερός. Ότι είχες ήδη μία, αν μπορούμε να το πούμε, μαγειρική ωριμότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση του όλου διαγωνισμού. Δεν είχες μεγάλα, νομίζω ούτε εμείς είδαμε, δεν είχες μεγάλες... Δεκιμάνσεις. Ναι, δεν είχες. Προστριβές είχες στην αρχή. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σε άγγιξαν πράγματα. Θυμάμαστε εκεί πέρα με τον Ηρακλή και τη Φωτεινή, όλη αυτή την ιστορία, με την ψηφοφορία. Τίποτα, εσύ είσαι εκεί. Ξέχασα το masterclass. Αυτό. Ήτανε μια στιγμή, όπως όλοι οι παίχτες, δεν μπορεί να περάσει από κύματα. Το θέμα είναι να το ξεπεράσει γρήγορα. Αν σε καταβάλει, το χάσεις. Εκείνη τη στιγμή έγινε στο masterclass αυτό που έγινε. Με τον Ηρακλή μιλήσαμε, τα βρήκαμε. Είναι άνθρωπος που έχουμε πολλά κοινά, πιστεύω, είναι στην τρέλα του κι αυτός. Συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω και κατάλαβα ότι και εκείνος είχε κάνει λάθος και εγώ είχα κάνει λάθος πάντα. Όταν τσακώνεις με έναν άνθρωπο, πάντα φταίνει και δύο. Πάντα. Σωστό. Και στις σχέσεις και στις φιλικές σχέσεις, τα πάντα. Αντιστοίχως και με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα πάλι μας είχε πάρει μπάλα στην ίδια περίπτωση που ήταν με τον Ηρακλή. Είχα παρεξηγηθεί με τον Ηρακλή. Ήταν πολύ καλή φίλη με τον Ηρακλή και παρεξηγηθήκαμε και με την Κατερίνα. Στην ουσία δεν είχαμε τίποτα με την Κατερίνα. Απλά επειδή ήταν η παρέα με παρέα, ήρθαμε σε αυτή τη σύγκρουση. Μάλιστα. Ήταν η συναισθηματική φόρτιση. Και περνούσαν λοιπόν οι δοκιμασίες και περνούσαν οι αποχωρήσεις και προχωρούσε ο Βαρθαλίτης και προχωρούσε ο Έρωτας Αλίτης. Και φτάνουμε λοιπόν. Ωραίο σύνθημα είναι αυτό, φίλε. Ο Έρωτας Αλίτης, ο Βαρθαλίτης είναι. Ωραίο σύνθημα. Αυτό που πολλά έχει βγει. Πάει. Είναι ωραίο. Αλλά αυτό πώς το έχεις βγάλει για τον εαυτό σου? Εγώ είμαι ταπεινός. Αλήθεια είμαι ταπεινός. Όλο αυτό που βλέπετε είναι άλλο κομμάτι. Είμαι πάρα πολύ ταπεινός και πάρα πολύ δουλευταράς όλο αυτό. Το Έρωτος Αλίτης απλά βγήκε σε μια δοκιμασία, αν θυμάμαι καλά, νομίζω στον ΟΣΕ, όταν είχαμε κάνει με τα τρένα. Το είχαμε ακούσει, ναι, αλλά σε έχω στο μυαλό μου να το λες εσύ, Έρωτας Αλίτης Βαρθαλίτης. Έπεσε πάσα κάτω από το τραπέζι. Α, μάλιστα. Την κλώτσισα, την ανέβασα πάνω και το είπα. Μας λέει ο Γιώργος τώρα την έμπνευση δημοσιογράφου του Masterchef. Έτσι. Είναι μετά όμως κατέκλεισε τα Twitter, όνομα, τα Instagram μου... παντού. Θέλει τα εύσημα, θέλει και ποσοστά. Βεβαίως, να το πεις. Κατερίνα Παπά, αλλά θα βάλω και τον Τζουκαλά, τον οπερατέρ. Γιατί μου είχε πει η Κατερίνα δικό της, αλλά ο Τσουκαλάς με έπιασε χθες και μου λέει ότι Σταύρο, έβαλα και εγώ τις δύο λεξούλες. Άρα δύο δηλαδή. Και δύο, τέσσερα. Κατερίνα Παπά και Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Copyright, λοιπόν. Έμπρε, λοιπόν. Και είναι από τις φράσεις που γράφονται σε τοίχο, να ξέρεις αυτές. Δηλαδή, είπα σύνταγμα. Είναι έτσι. Αλλά είναι too much. Είναι too much. Καλά, θα δεις. Πού θα δεις. Άνετος είναι. Κανονικά, όταν έρχονται εδώ πέρα, ξέρω εγώ, νικητές και τα λοιπά. Είναι ή πάρα πολύ κουρασμένοι επειδή δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου. Ή έχουν τέλος πάντων έτσι μία συστολή από το live, την ζωντανή τηλεόραση. Εσύ είσαι, τι να σου πω. Σένα είμαστε ζωφριά στο σπίτι, ας πούμε. Όχι, έχει κάνει τηλεόραση. Είναι πολιτική καναλάρχη. Παναγία μου, ναι, είμαι τώρα στο Star System της Ελλάδος. Αν το σκεφτείς με το πριν πέντε μήνες τώρα, το ότι έχεις αποκτήσει και μία εμπειρία, μία τριβή σίγουρα. Με την τηλεόραση, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είναι σαν να μην το έχεις ξανακάνει. Ήταν πάρα πολύ έντονο, ήταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ήταν καθημερινό. Και πάρα πολύ. Και έντονο και πάρα πολύ χρονικά. Και διαγωνιστικό. Πώς? Και διαγωνιστικό. Και διαγωνιστικό που έβγαζε και άλλα στοιχεία του εαυτού σου, αλλά γενικώς θεωρώ ότι ό,τι μαθαίνεις. Και είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει καλώς ή κακώς και πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Θέλω να το μάθω, θέλω να μπω σε όλο αυτό.
αλλά με όμορφο και μοναδικό τρόπο. Το αρέσει και τα λεφτά να το κάνει. Παρεπιπτόντως τώρα που λέμε για τα λεφτά. Εδώ. Τι γίνεται. Ένα συμβολιογράφο ζητάω. Παρακαλώ να έρθει ένα συμβολιογράφο να μα φτιάξει, γιατί πάει 50-50 το έπαθλο. Όταν λέει κάτι ο Βαρθαλής κρατάει το λόγο. Αλήθεια, 50-50. Το είχαμε πει με το Σαββρί. Το 50-50 δεν το ξέρουμε. 50-50 all the way. Όχι, το είχε πει. Το 50-50. Είχαμε πει κάτι. Δηλαδή, άρα, σαν κολατσιό, αλλά τώρα έχουμε πει 50-50. Άρα, αυτό που λες είναι ότι μοιράζεσαι το χρηματικό έπαθλο με το Σταυρί. Το είπα, μου φύγε. Όχι, Αναγία. Το 50-50. Όχι, εννοείται. Όταν λέμε κάτι, ειδικά εμάς τους δύο, επειδή ό,τι λέμε μέσα στο παιχνίδι το έχουμε κρατήσει, αν μη τι άλλο τώρα που ξεκινάει η πραγματική μας ζωή και στην εργασία μας και στις συνεργασίες που πρέπει να κάνουμε και δεν θέλω να το χάσω, ούτε αυτό ελπίζω να θέλει να με χάσει. Ό,τι λέμε θα το τηρήσουμε για να έχουμε αυτή την υγιή σχέση που είχαμε και στο παιχνίδι. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Εγώ δηλαδή όταν είπα ότι θα έχουμε κάτι κανονίσει, γιατί και νομίζω κάπως έτσι ακούστηκε, φαντάστηκα ότι ας πούμε ο νικητής μπορεί να δώσει ας πούμε 10 χιλιάρικα, ένα σίλβερ ας πούμε. Όχι, εγώ σκεφτόμουν για τσίχλες. Ναι. Αλλά λέω του μάτια αυτό, πάρε 20 χιλιάρικα το τελικό άλλο. Όπως το είπε και καταρχήν ένα χειροκρότημα μεγάλο ρε. Ναι ρε παιδιά, ναι. Μπράβο Σταυρί μου. Μπράβο Σταυρί μου, 50%. Μας ξύλωσες πάλι. Χτες λοιπόν, τώρα στο live του τελικού για να έρθουμε και στη χθεσινή πολύ μεγάλη βραδιά για σένα. Σε παρακαλώ πες μου, ήσουνα πόσο τις εκατό σίγουρος ότι είσαι εσύ ο νικητής. 50%. Όταν μπαίνει σε ένα διαγωνισμό, ήξερα τι έχω κάνει, ξέρω και ο Σταυρίς τι είχαμε κάνει, συζητάμε. Είμαστε φίλοι, είμαστε μάγειρες, τα συζητάμε. Αλλά μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες από τους κριτές, ήμασταν 50-50. Μετά την πρώτη δοκιμασία που τελειώσατε και είδατε πώς πήγατε ο ένας τον άλλο, γιατί ήταν πραγματικά, θα το ξαναπούμε, το λέμε όλη την ημέρα, αλλά είναι ωραίο γιατί δεν συμβαίνει συχνά και θα έπρεπε. Είστε καταπληκτικοί. Ήταν πραγματικά χαρά να σας βλέπει κάποιος να συναγωνίζεστε. Όταν λοιπόν είδατε τα πιάτα σας, δεν είχες λίγο την αίσθηση ότι μάλλον τα έχεις πάει λίγο καλύτερα. Εντάξει, δεν ήξερες ότι τα μακαρόνια αντί να είναι γλυκά είναι αρνητικά. Όχι, αλλά μπορεί να έχει αντίθεση. Αλλά τα μακαρόνια ήταν διαφορετικά. Το είχε φαίνονταν, δεν είχα σκάσει, φαίνονταν. Το συζητήσαμε επί τόπου. Αλλά γενικώ δεν έχω δοκιμάσει κάτι. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με ένα φίλο, δεν του λε: ο Παρασταύρο, αυτό δεν το κάνει καλά. Ξέρει εκείνο τι έχει κάνει. Γι' αυτό λέω: μέσα σου. Μέσα μου ήξερα ότι είχε κάνει κάποια λάθη ο Σταύρο λίγο παραπάνω από μένα. Γιατί εγώ ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένο και φάνηκε. Άρα δεν ήταν 50%. Η άμυνά μου, μέσα μου ίσω να πίστευα ότι ήμουν λίγο παραπάνω να κερδίσω. Αλλά η άμυνά μου ήταν 50-50, ώστε αν χάσω να το πάρω πολύ όμορφα. Σωστό. Γιατί καλό ή κακό και ο Σταύρο νικητή είναι και το ξέρει και ο ίδιο. Ο ένα είναι στην Κύπρο, ο πρώτο. Έχετε στην κάνει Κύπρο, πολύ μεγάλη διαφορά, το έχετε καταλάβει. Τέτοιο τελικό, με τέτοια ευγενή άμυλα, με τέτοια συμπεριφορά, με τέτοιο ήθο, δεν έχει ξαναγίνει. Είπαμε, αυτό είναι το μεγάλο σα βραβείο, βασικά. Λέγαμε από το πρωί ότι να γίνει αυτό, αυτή η εικόνα που, είχαμε, που είδαμε όλοι εχθέ, να γίνει παράδειγμα για το MasterChef 5, ότι είναι ο τρόπο που μπορεί κανεί να στέκεται και να υπάρχει σε ένα διαγωνισμό μαγειρική. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια και ακόμη μια φορά. Πραγματικά υγιές παράδειγμα προς όλους αυτό. Πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο έρωτας Αλίτης Βαρθαρίτης φυσικά είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, θα παραμείνει. Να το γυαλί. Θα επιστρέψουμε γρήγορα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Που έμαθα στο διάλειμμα. Το αγαπημένο φαγητό του Βαρθαλίτη, ποιο είναι, λέτε, το ερωταλίτη. Όλο μην το πείτε. Όχι, θα το πούμε. Θα πούμε μόνο για να του βάλουμε και σε μια ξένα quiz του θεατέ μα. Ότι το είναι σχεδόν το αγαπημένο φαγητό όλων των μεγάλων σεφ και η κριτική μας επιτροπή έχει πολλές φορές πει για αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Ποιον εννοείται τώρα. Καλά, θα το αποκαλύψουμε μέχρι το τέλος. Τα επεισόδια να δείτε. Ωστόσο, αυτό με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας είναι αυτή η υπέροχη ατμόσφαιρα στο σπίτι σου. Εχθές το βράδυ. Δεν έχω ιδέα, δεν που έχω ο Σίδωρος Φίκαρης πήγε και παρακολούθησε μαζί του συγγενή σου και τη μανούλα σου, την αγαπημένη μας την κυρία Πόπη, όλη τη βραδιά. Εντάξει, ήταν μοναδικό. Θέλω λίγο λοιπόν να σήμερα το δεις και εσύ και μετά να σου το είδαμε. Γεια δες. Παναγία μου. Γεια δες εκεί. Για τη δεύτερη δοκιμασία είναι. Να
Συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε. Αλλά ο νέος MasterChef. Θες να μου δώσεις τη τσικούλα. Δώσε μου τη τσικούλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρελαθεί. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, πολύ περήφανη, όλα σε υπερθετικό βαθμό. Νιώθω απίστευτη χαρά. Συγκινηθήκατε. Ναι, συγκινήθηκα για το τριαντάρι. Έρωτας Αλίτης, Ταύρος Βαρθαλίτης. Το γνωρίζατε μέσα σας ότι θα κέρδιζε. Ναι, από την πρώτη στιγμή που πήγε, του είπα, πήγαινε πάρ' το κέλα. Μπράβο, μπράβο. Μανούλα είναι μανούλα, μόνο μία. Μόνο μία είναι η Μανούλα. Μόνο μία είναι η Μανούλα. Όσο θα θέλαμε να σας αγκαλιάσουμε, δεν ξέρετε πόσο. Δεν πειράζει. Αλλά θα κάνουμε έτσι και θα... Κάνετε. Και εγώ να σας χαιρετήσω με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Πόπη, καλώς ορίσατε. Συγκινήθηκα, παιδιά, που τα άκουγα. Έτσι, έτσι. Εμείς αγκαλιαζόμαστε ό,τι και να έχουμε το φιλίδιο. Εμείς είμαστε μαζί σε όλα. Καθίστε. Καθίστε. Καθίστε, καθίστε να σας χαρούμε. Να το και, να το, και το τρόπαιο, κυρίες και κύριοι. Δεν τα αφήνουμε στο χαρίσιο. Ποιος άλλος. Ειδικά βάλει να το καθαρίσει. Είχαμε να το καθαρίσει. Ναι, ναι, έγινε γυαλίζω. Να το γυαλίζω από τώρα. Κύριε Πόπη, πόσο μας συγκινήσατε το πρωί που βλέπαμε αυτά τα πλάνα. Με αυτή τη γνήσια χαρά σας μέσα στο σπίτι σας να γίνεται όλο αυτό. Και λέγαμε πόσο περίεργο ήταν. Όχι, εντάξει, θα συνέλθω απλά, το άκουγα τώρα και θυμήθηκα το χτεσινό. Έτσι είναι. Εδώ καλέ, εμείς συγκινηθήκαμε και τα κρίσαμε. Γιατί λέγαμε δεν είναι εκεί, δεν μπόρεσε να είναι δίπλα στο Σταύρο. Έτσι ή να τον αγγίξει όπως τον αγγίζετε τώρα αυτή τη στιγμή, ή να τον αγκαλιάσει ή να τον κοιτάξει στα μάτια, να του δώσει λίγο κουράγιο. Του το έδωσα πριν φύγει. Του δώσατε. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, ποια είναι η σχέση που σας συνδέει, τι αισθανόσασταν χθες που τον βλέπατε έτσι από μακριά. Είχα πολλή αγωνία και ένιωθα την αγωνία τη δική του και ήθελα να τελειώνει, να χαλαρώσει. Όταν είδα το 30, εκεί ήταν που έσπασα μέσα μου, γιατί λέω, το παιδί μου έφτασε κορυφή και ένιωθα πώς θα νιώθει αυτό, ότι... Πολύ περήφανος για τον εαυτό του. Εγώ περήφανη πολύ και τον θαυμάζω πολλά χρόνια, όχι τώρα με το MasterChef. Τον θαυμάζω γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ αξιόλογος. Είναι φοβερός. Και το θαυμάσαμε κι εμείς εχθές. Το θαυμάζαμε έτσι κι αλλιώς όλη την πορεία. Είχες τα ίδια συναισθήματα με τη Μανούλα, γιατί μας είπες πριν ότι έλεγες δώσ' το νούμερο, τον αριθμό να τελειώνουμε. Σκεφτόμουν την δοκιμασία που πέρασα με τη Μαρία στον τελικό, που μας είχαν πει χωρίς κριτικές κατευθείαν τους βαθμούς μας. 8-8-8 και δεν θυμάμαι στη Μαρία 6-6-7. Και ήταν τόσο ακαριαίο όλο αυτό που δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα συναισθήματά μας και απλά περιμέναμε τα αποτελέσματα. Και τώρα ήταν όλο αυτό το ψυχοφθόρο, το ότι ο κύριος Κουτσόπουλος τώρα 3 λεπτά να έχει την καρτέλα να την κοιτά και εμείς να ξέρουμε τι γίνεται. Και λέω πες το ρήμα, διότι είναι ας είναι. Και ήμουν εκεί. Πολύ μαγκωμένος, αλλά περίμενα πώς και πώς να πούν τον αριθμό. Κάθεστε συχνά έτσι και πιάνετε χεράκι-χεράκι. Όχι, τώρα για να τη πάρω το άγχος, το παίρνω γιατί. Χεράκι-χεράκι δεν καθόμαστε. Έτρεμε με τον μπουμπί και έτρεμε τώρα σαν το ψάρι. Φυσιολογικό. Τσιχούρα. Ψυχούλα, ψυχούλα. Και πρώτη τη φορά, όχι, δεν χρειάζεται να τα αφήσει το χέρι. Όχι, εντάξει, δρόσαμε. Δρόσαμε, είπαμε. Τώρα ηρέμησε, δεν βλέπετε. Σαν και εμένα, 5 λεπτά να αφήσει την τηλεόραση, δεν θα σταματήσει να μιλάει μετά. Τι ωραίο αυτό. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχετε πολλά κοινά σαν χαρακτήρες. Αρχικά αυτό. Εννοείς ότι μοιάζετε πολύ. Δεν μοιάζουμε. Δεν μοιάζουμε. Εγώ δεν τα βγάζω. Ναι, γιατί το γυαλί είναι λίγο. Ναι, και καλά, φάνηκε και τα μάτια. Σε τι άλλα μοιάζει με τη μαμά? Είμαστε επικοινωνιακοί, είμαστε εύχαροι. Μας αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος, η επικοινωνία με τον κόσμο. Η αμεσότητα, οι αγκαλιές, τα φιλιά, όλο αυτό. Το γλέντι. Το καλό πρόεδρο το γλέντι. Με μέτρο. Πάντα. Έχει φοβηθεί το μάτι του. Ναι, πραγματικά. Το καλοπροαίρετο. Όλα τα στρογγυλεύω, τα στρογγυλεύω. Όλα σε καλό. Όλα τα καλά. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Από πολύ μικρό μου το μα το είχαν πει, αλλά όσο μεγαλώνει και καταλαβαίνω και εγώ τον εαυτό μου. Γιατί καλώ ή κακώ τώρα έχω αρχίσει και γίνομαι άντρα με την έννοια αυτή, ηλικιακά. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Απλά σε πιο σκληρή μορφή εγώ, γιατί είμαι άντρα.
Δεν είσαι ο μόνος όμως, δεν είσαι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Όχι, βέβαια, έχουμε και τον μεγάλο αδερφό. Έτσι, μπράβο. Ο οποίος είναι και αυτός έτσι... Θεόρατος. Με περνάει 12 πόντους. Α. Συγγνώμη. Με περνάει 12 πόντους. Άρα είναι 2-2 ο Ιωσήφ. 2-2. Εγώ με 90. 1-90 εσύ, 2-2 ο Ιωσήφ. Δεν θα ήταν υπαλληλό να ήταν η οικογένεια να την το κούμπο. Ναι, πραγματικά. Τι με τι. Έκανα γίγαντες. Ο Ιωσήφ με τι ασχολείται. Ιδιωτικός υπάλληλος είναι σε μια εταιρεία. Φαρμακευτική. Φαρμακευτική. Έχει τώρα και με όλο αυτό καλό ή κακό έχουν και αρκετή δουλειά. Είναι τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αλλά γενικώς τα πάει μια χαρά. Τι είπε ο αδερφός με όλο αυτό που έγινε. Πώς έβλεπε. Σίγουρα χάρηκε. Ναι, 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 παρακαλώ. Λίγο παρακαλώ, νερό. Παρακαλώ, σίγουρα χάρηκε, σίγουρα με έβλεπε. Εννοείται, έχουμε περάσει αρκετά πράγματα με το Ιωσήφ, κακά τα ψέματα και καλά και κακά, γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί σαν χαρακτήρες. Αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι το αίμα πάντα θα μιλάει. Μπορεί να τσακωνόμαστε, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Οι οικογένειες έτσι είναι, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Αλλά μετά από όλες τις διαμάχες έρχεται. Πόσα, πόσα χρόνια διαφορά έχετε. Έξι. Α, εντάξει. Είναι, ειδικά όταν ήμασταν μικρό. Μικρός. Δεν τα ξέρω εγώ όταν είσαι στη μικρή, πώς είναι. Είναι παντρεμένος, είναι... Όχι, σε σχέση. Α, είναι σε σχέση. Ο Σταύρος μας δεν είναι. Εγώ. Ο Σταύρος μας κοιτάει όχι, όχι, άλλα. Τώρα είναι ατάκα δική μου, ναι, ναι, ναι. Δεν να το πω, ρίχνε καλά. Και περίμενε, παιδιά, να την πει αυτή την ατάκα. Πριν πω στο παιχνίδι, έλεγα κάποια στιγμή θα με βγάλω στο γυαλί να το πω. Είσαι και ερωτευμένος με τη ζωή. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή, σίγουρα. Και με τη δουλειά σου. Με τη δουλειά. Θα φανεί ότι είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά, με τις πράξεις μου από εδώ και πέρα. Αλλά είμαι όντως πολύ καλά στη ζωή μου. Ειδικά τώρα με όλο αυτό το δώρο που έχει έρθει και με όλα αυτά που θα προκύψουν. Γιατί αυτό είναι το ένα μικρό δωράκι. Γιατί τα δώρα τα μεγάλα θα έρθουν στο πέρας του χρόνου και με σκληρή δουλειά. Φυσικά. Και στην προσωπική μου ζωή είμαι αρκετά καλά. Ακούσαμε πολλές φορές να αναφέρεσαι και ήταν και από τα πιάτα του τελικού στη γιαγιά Σταυρούλα. Mm-hmm. Την οποία προφανώς έχεις πάρει και το όνομα, έτσι. Ακριβώς. Ήταν από τη μαμά, από τη γιαγιά και από τις δύο που άρχισες να παίρνεις τα πρώτα ερεθίσματα για να. Σου αρέσει να αρχίσεις να μαγειρεύεις και μετά να θες να γίνεις και μάγειρας. Εντάξει, ήταν η γιαγιά που με μεγάλωσε στην ουσία. Έμεινε από πάνω μας. Όλα τα παιδικά μου χρόνια μαζί της ήταν. Γύρναγα από το σχολείο, έτρωγα μαζί της. Μου έλεγε πώς το κάνει όταν ήθελα να τη ρωτήσω μετά τα 10, γιατί μέχρι τα 10 απλά έτρωγα. Μετά τα 10 που άρχισα να καταλαβαίνω και τι γίνεται και τι τρώμε. Πάλι νωρίς άρχισε να ρωτάς. Ναι, 10, σχετικά καλά είναι νομίζω. Δεν σε πήραν τα χρόνια. Όχι, εντάξει. Καλά είναι. Μια δεκαετία καλά είναι. Κάτσε. Άρχισαμε και ρωτάγαμε, μαθαίναμε. Τη έλεγα τι απορίες έχω, πώς το έκανες αυτό, γιατί είναι διαφορετικό από χθες. Αυτό που έκανες σήμερα, τι άλλαξες. Και όλη αυτή η απορία μου έδωσε σε σκέψη γιατί τα ρωτάω όλα αυτά. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν πώς γίνεται το τόστ, ξέρω εγώ. Λέω 10 χρονών. Σωστό. Και λέω μήπως είναι κάτι καλύτερο. Και οριμάζοντας σιγά-σιγά, φτάνοντας σε κάποια ηλικία στο γυμνάσιο λίγο μετά. Λέω γιατί να μην το κάνω επάγγελμα αυτή τη στιγμή που με ενδιαφέρει τόσο πολύ και ακόμα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Γιατί δηλαδή, άρχισε 15... να μαγειρεύει και εσύ για το σπίτι, για παράδειγμα. Λίγα πράγματα. Είχα κάνει μια καρυδόπιτα που την έκανα και στο τελικό με τη γιαγιά. Μετά την έκανα και μόνο μου. Πέτυχε κάποια στιγμή μετά από 1032 προσπάθειες. Ήθελα να την κάνω στο τελικό, είχε ατέλειες, αλλά ήταν ένα πολύ καλό πιάτο, χαίρομαι. Αλλά γενικώς η μαγειρική μέτρωγε, μέτρωγε. Κύριε Παπίστασο, να σας είπε ο Σταύρος ότι θα γίνει μάγειρας. Μου φάνηκε καλή. Όχι, μου φάνηκε καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Ναι, καλή ιδέα γιατί. Ήταν κάτι που είχε πέρασει στον κόσμο, ήταν μια δουλειά με μέλλον και ήταν και κάτι διαφορετικό από το να θες το παιδί σου να σπουδάσει, να πάει πανεπιστήμιο και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Καλά, δεν ήμουν αυτό που θέλει. Εγώ δεν είμαι αυτό του κλισέ να σπουδάσει το παιδί. Ό,τι θέλει να κάνει, αρκεί να τον ευχαριστεί. Οπότε δεν. Περιμένατε αυτή την πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη στα 24 τώρα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο Σταύρος. Θέλω να πω, καμιά φορά οι μαμάδες λένε ρε παιδί μου. Κάτι βλέπω σε αυτό το παιδί, κάτι θα έχει γίνει, άστρο. Κάπως θα... Έχει άστρο και έχει... Σεμάτιασέ με, μάνα. Τους αγόρι μου. Σεμάτιασέ με. Έχει να σεματιάσει πολλοίς κόσμος, αγόρι μου. Η μαμά σου είναι η τελευταία από τα σεματιάσεις. Γι' αυτό να με ξεματιάσει για τον κόσμο. Α, να σε ξεματιάσει, ναι. Έχει άστρο, δηλαδή το ένιωθα. Έμπαινε στο χώρο και η ενέργεια ήταν πολύ θετική, πολύ φωτεινή. Τον αλήθεια. Και αυτό το νιώθω από τη μέρα που γεννήθηκε. Από την πρώτη στιγμή που μου τον φέρανε. Το έχω νιώσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μου είναι περίεργο το οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, θα το θεωρήσω απόλυτα φυσιολογικό. Τι ωραίο. Γι' αυτό που είναι ο Σταύρος. Τι ωραίο που είναι αυτό. Να έχεις πάρει τέτοια εμπιστοσύνη, φίλε, και τέτοια αγάπη. Και από τη μάνα. Προφανώς δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα πράγματα έχουν μία εξήγηση. Μία πολύ σημαντική, λοιπόν, συναισθηματική αγάπη και ασφάλεια. Σε έχει κάνει, έχει συμβάλει πολύ στο να είσαι μαζί με τα δικά σου. Χαρακτηριστικά βεβαίως να έχεις γίνει αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απολαύσει και έχουμε δει.
θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καμιά εβδομαδούλα. Θα παραγγείλουμε, όμως δεν γίνεται. Είμαστε με ένα νερό, είμαστε. Θα... Τι θέλεις, αλλά... πώς θα ήθελες να παραγγείλουμε σουβλάκια. Επειδή κόβουμε, αλλά δω την πίτα. Είναι καλοκαιράκι τώρα. Να σκεφτείς ότι θέλεις να μας μαγειρέψεις. Εννοείται. Μια φορά εδώ, να σε χαρούμε. Θα είναι χαρά μας να σε έχουμε, να σας ξαναέχουμε. Έχουμε πολλά πολλά ακόμα να πούμε. Θα τίποτα δεν είπαμε, δεν προλάβαμε τίποτα. Τίποτα. Έτσι, μια μικρή γεύση, μια που μιλάμε για μαγειρική. A pinch of salt, λέμε για εμείς στο χωριό μου. Πήραμε λοιπόν από τον φετινό... Α, τέτοια λέτε στο χωριό. Από το φετινό. Μην το ξαναπούμε ποιο χωριό είναι, το ξέρουν όλοι πια. Τα γκουρμέ είναι σε μικρές ποσότητες. Αυτά είναι. Δεν μόνο είναι εγώ σε μεγάλη. Κυρίες και κύριοι, να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα πάλι στον φετινό νικητή του MasterChef. Κυρία Πόπη, σε όλη την οικογένεια, να είστε καλά, συγχαρητήρια. Ήταν υποδειγματική και οι δύο χθες, όπως τους είδατε στον τελικό. Ήταν υπέροχη, αλήθεια. Ήταν υπέροχη και είναι, ίσως... είναι ενδεικτικό και των οικογενειών αυτό πάντα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που, προσωπική μου γνώμη αυτή, ο χαρακτήρας του νικητή και του, και του Σταυρή και ο δικό σου, κατά τη γνώμη μου, επισκιάζουν κατά πολύ το έπαθλο. Είναι πιο, ήταν πιο σημαντική, ήσασταν πιο σημαντική εσείς. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς να υπονομεύω έτσι την αξία, γιατί είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση, αλλά ήταν τόσο πιο ωραίοι οι χαρακτήρες σας, που είσαστε άξιοι επένου και οι δύο. Αυτό δίνει τη μεγαλύτερη αξία στην νίκη αυτή. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Το βλέπανε συνέχεια εκεί και να το τώρα εδώ έτσι, πάνω στο τραπέζι μας. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, θα μείνετε συντονισμένοι στο Star, ακολουθεί η εκπομπή Αλήθεια με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο, που θα φιλοξενήσουμε τον Σταυρή μας. Το έτερο ίμιση, θα πω εγώ, κατά μία έννοια. Αυτό μάστε σε... μισά τα λεφτά έτσι, τώρα, τι να λέμε εδώ. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί, πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, ψυχραιμία, χιούμορ και απόσταση, διότι και επιβάλλεται και χρειάζεται και λειτουργεί, πιστέψτε με. Με υγεία όλα αυτά και πάρα πάρα πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Δεν έχουμε ποτέ λόγια αρκετά για να σας ευχαριστήσουμε. Αλλά θέλουμε να θυμάστε πάντα ότι εμείς σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Καλή αρχή σε όλα, Σταύρο. Σταύρος Βαρθαλίτης. Τα λέμε αέρα, MasterChef. Μπράβο, Σταύρο. Του MasterChef 4. Μπράβο.